Κτηματομεσητών ή Real Estate. Κύριε Μπάκα μας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πάσχα στο χωριό, κύριε Μπάκα, έτσι. Το επιβεβαιώνω και με εσάς, δηλαδή. Το επιβεβαιώνετε και εσείς. Εννοείται, θα σας πω το εξής. Πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, των συμπολιτών μας μάλλον, επιλέγουν τις ημέρες του Πάσχα να τις περάσουν στα χωριά τους. Σκεφτείτε, δύο χρόνια πανδημία, 2020 στο σπίτι κλεισμένοι όλοι, lockdown, απαγόρευση κυκλοφορίας, 2021 απαγορευόταν η μετακίνηση από νομό στο νομό, όλοι πάλι στην Αθήνα. Οπότε 2022 θα φύγουν όλοι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρω, θα γεμίσει η Πελοπόννησος, λέει, ανάμεσα στα υπόλοιπα πανέμορφα κομμάτια της Ελλάδας. Και για πείτε μας, τι μούλες που κινούμαστε. Σας πω τι συμβαίνει. Ότι οι δεδομένοι χρονικοί στιγμή που οι κρατήσεις αγγίζουν ακόμα και το 90% για ακίνητα και γραμμές βραχυχρόνιες πιστώσεις. Θα σας αναφέρω στην Καλαμάτα, βρισκόμαστε στο 79% και οι τιμές είναι από 155 ευρώ και 353 ευρώ. Καλαμάτα, είπατε έτσι. Ναι, ναι, η Καλαμάτα πάει πάρα πολύ καλά φέτος. Ακούτε έτσι. Ακούς Αναστασία, ακούς Λάσκαρη. Είναι Καλαματιανός, Μεσίνιος, μας έχει πάει την ψυχή. Α, γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω ότι και το καλοκαίρι θα πάει πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, το τρίμερο έχουμε τρεις ανοιχτερεύσεις, 22 Τετάρτου ημέρα, Μεγάλη Παρασκευή, 25 Τετάρτου η αναχώρηση, Δευτέρα του Πάσχα, από 155 ευρώ 353 ευρώ. Η ανώτερη τιμή αφορά κατά κύριο λόγο ακίνητα από 55% τετραγωνικά μέτρα. Αν θέλουμε να είμαστε στο κύριο της πόλης, θα ξέρουμε ότι έχουμε ακίνητα 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα που είναι από 275 έως 318. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η Καλαμάτα διαθέτει 111 ακίνητα διαθέσιμη ενοικίαση από τα 574 που διαθέτει συνολικά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το Λεωνίδιο είναι στο 100%, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Στην παραλία Τυρός είμαστε από 150 ευρώ στους 230 ευρώ, 78% οι προκρατήσεις είναι διαθέσιμα κίνητα. Η κατώτερη τιμή στον Τυρό είναι κατά κύριο λόγο ένα σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο, ένα διπλό κρεβάτι και δύο μονά, ενώ η ανώτερη τιμή είναι για δύο υπνοδωμάτια. Με τώρα Καλαμπάκα 335 ευρώ και 420 ευρώ, 20 διαθέσιμα κίνητα, 9% οι προκρατήσεις. Στον Ναύπλιο είμαστε από 340 ευρώ στους 470 ευρώ για τις ανοιχτερεύσεις. Θα σας αναφέρω ότι όσον αφορά τον Ναύπλιο, η κατώτερη τιμή είναι ένα ακίνητο που είναι 300 μέτρα από την παλιά πόλη, ενώ η ανώτερη τιμή είναι ακίνητο με δύο προδομάτια μέσα στο κέντρο της παλιάς πόλης. Στα Ιωάννινα από 272 ευρώ και 356 ευρώ τις ανοιχτερεύσεις, 31 κίνητα διαθέσιμα τη δεδομένη χρονική στιγμή, 88% οι προκρατήσεις. Στην Άσπακτο 247 ευρώ ως και 356 ευρώ για ένα τετραμελή οικογένεια τρεις ανοιχτερεύσεις. Η ανώτερη τιμή, να ξέρετε, είναι κατά κύριο λόγο ακίνητο το οποίο είναι δίπλα στο κάστρο της Ναυπάκτου, στο 92% υποκρατήσεις. Το Μέτσεβο 450 με 500 ευρώ, εκεί έχω πολύ μικρή διαθεσιμότητα κινήτων, γιατί η δυναμική των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο Μέτσεβο είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Το Ξυλόκαστρο από 560 ευρώ 365 ευρώ στο 67%. Τα Καλάβητα από 420 ευρώ 480 ευρώ για ακίνητα 60-70 τετραγωνικά μέτρα, 17 ακίνητα διαθέσιμα. Τώρα, όσοι συμπολίτες μας διαμένουν στον νομό Αττικής γιατί έχουν δουλειά, αλλά θα ήθελαν να αφήσουν την οικογένεια κάπου πολύ κοντά και να πηγαίνουν, θα σας αναφέρω ότι μπορούν να βρουν ακίνητα στο Σούνιο, Πόρτο Ράφτη, Βραβρώνα, Κινέτα, Νάμισο και Λαγωνίση, που οι τιμές κυμαίνονται γιατί δεν εταιρεύσει από 160 ευρώ έως και 450 ευρώ ανάλογα το ακίνητο. Αλλά παράλληλα, κύριε Γιάμαρ, κύριε Παγάνη, αξίζει να σας αναφέρω ότι έχουμε και υψηλά ποστά προκρατήσεων και στην Ίδρα και στις Πέτσες και στην Τίνο και στη Σύρο, Χίο, Πάτμο, Σκιάθο, Σκόπελο, Άνδρο, Κύθνο και Έγινα, που ξεκινούν από 60% και αγγίζουν ακόμα και το 82%. Σημαντικός παράγοντας για την φετινή χρονιά, να ξέρετε πάντως, που θα δούμε και σημαντική κινητικότητα στην Πελοπόννησο και γενικότερα στην υπολογιστική Ελλάδα, είναι να καταφέρουμε να φτάσουμε στον προορισμό και να γυρίσουμε με ένα γύρισμα του αυτοκινήτου. Μάλιστα, τα πήγε γρήγορα. Είναι ταχύτατο. Σούπερ, τι είπε, τιμές, είπε μέρη. Καταπληκτικός. Κύριε Μπάκα, να σας πάω στο δυσάρεστο τώρα, να πάμε λίγο στα νίκια. Δεν έχουμε, πρέπει να πάμε σε κυρία Γιαμαλή, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί το σύνολο των συμπολιτών μας. Δυστυχώς, και εδώ δυστυχώς για το εξής λόγο. Η κυβέρνηση μπαίνει σε διαδικασία να δημιουργήσει ένα νομοσχέδιο στεγαστικής πολιτικής μόνο για τα ευάλωτα οικονομικά νοικοκυριά, που είναι σημαντικό. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το προσαυξημένο κόστος μίσθωσης αφορά πλέον το σύνολο των πολιτών. Βέβαια. Βέβαια, έτσι είναι και είναι πολύ δύσκολο και ζητάνε και ό,τι νομίζουν. Δεν υπάρχει καμία ρύθμιση. Διαβάζαμε τις προάλλες εδώ με τον Γιώργο μία αγγελία που έλεγε: θέλω 8 νίκια μπροστά, πέρα από τα 2 της εγγύησης. Κυρία Γιαμαλή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται να καλύψουμε μισθοτροχό, υπάρχουν στεγαστικές πολιτικές στην Κύπρο, στη Γερμανία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, που είπατε κι εσείς. Διάβαζα σήμερα ότι υπάρχει και στη Λετωνία, Λιθουανία, Ιταλία.
Γενικά, όλη η Ευρώπη έχει συγκεκριμένη στεγαστική πολιτική και θέλει να αντιμετωπίσει αυτό το νέο φαινόμενο τη αριδαία άξιση των ιστομάτων, το οποίο είναι κοινωνικό το πρόβλημα και θα γίνει και πολιτικό πολύ σύντομα, πιστεύω. Έτσι. Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ, θερμά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών, η Real Estate.